Jubel unter den Anhängern der konservativen Partei Nea Demokratia in Athen. Der Plan von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis ist aufgegangen. Der Amtsinhaber und seine Partei konnten das Ergebnis der Wahl von vor 5 Wochen festigen und mehr Sitze im Parlament einheimsen. Ein erdrutschartiger Sieg, 40,5% der Stimmen. Για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι πολίτες δεν έστειλαν μόνο ένα μήνυμα συνέχεια στη διαδρομή που χαράξαμε πριν από 4 χρόνια. Αλλά μας έδωσαν ισχυρή εντολή να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στο δρόμο των μεγάλων αναγκών που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Απόλυτος νικητής των εκλογών, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, εμφανίστηκε συγκρατημένος στις πρώτες του δηλώσεις και ξεκαθάρισε ότι από το πρωί της Δευτέρας αρχίζει και πάλι η σκληρή δουλειά. Πληροφορίες αναφέρουν πως θέλει να κινηθεί γρήγορα και ότι έχει σχεδόν έτοιμη τη λίστα με τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τη νέα του κυβέρνηση. Sein Herausforderer Alexis Tsipras von der linken Partei Syriza konnte lediglich 18% der Stimmen auf sich vereinen, weniger als bei der Wahl im Mai. Έχουμε υποστεί μια σοβαρή εκλογική ήττα. Πιστεύω όμως ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι κυρίως αρνητικό για την κοινωνία και για τη δημοκρατία. Η ανάδειξη στη Βουλή 3 ακροδεξιών κομμάτων, ενός εκ των οποίων με φασιστικές προεκτάσεις και διασυνδέσεις, σε συνδυασμό με την πλειοψηφία της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη, αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη. Δεύτερη μεγάλη ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 35 ημέρες. Τα στελέχη του κόμματος προσπαθούν να καταλάβουν γιατί έχασαν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ακόμη αναζητούν τρόπους ώστε σταδιακά να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος. Die sozialdemokratische Partei PASOK landete auf dem 3. Platz mit einem besseren Ergebnis als im Mai, 12,9%. Από αύριο το πρωί ξεκινά ένα νέο ταξίδι για τη δημιουργία ενός ρεύματος, κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας για μια ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα της εθνικής αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θετικό πρόσημο βάζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου, τονίζοντας ότι σηματοδοτεί την επανάκτηση των δεσμών του κινήματος με τους προοδευτικούς πολίτες. Όπως επισημαίνουν, το στοίχημα της επόμενης περίοδου είναι το ΠΑΣΟΚ να καταστεί η αξιόπιστη αντιπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα, με προοπτική σύν το χρόνο να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της κέντρο-αριστεράς. Einen Erfolg gab es für die neu gegründete radikal-rechtsnationale Partei Spartiates. Sie übersprang die 3%-Hürde und zog mit 4,8% ins Parlament ein. Zusammen mit der ultrakonservativen Niki und der nationalistischen griechischen Lösung kam die Partei auf 13% der Stimmen. Die Spartiates erkunde, auch hier in der Dichau.